τα θέλει, όφι εσύ χωρίς. Η νίκη είναι δική σου και μην καθυστερείς. Όφι είσαι σαν Θεός, ο πιο καλός μας φίλος. Μες στα κυπάλα τερέν, ο πω θα γίνει μήλος. Και πάμε στο γήπεδο και ρίξε τους τα αυτιά. Ρίξε τους εφτά, να παίρνεις έξι χρόνος ακόμα μερικά. Πιο μακριά, παίρνει ο Νουαφόρ, είναι με τον Γκούμα, τον απέφυγε ο Νουαφόρ, ενώ στην άλλη πλευρά είναι ο Σίμιτς, τρέχει ο Μόρις πάνω του, γυρίζει ο Νουαφόρ, ο Σίμιτς στην κεφαλιά, ο Γκαλίνοβιτς και τον δοκάρι και μπάλα είναι out, στη μεγάλη ευκαιρία του όφη στο 76 είναι corner τελικά, διότι την έχει βρει ο Γκαλίνοβιτς, διπλή μεγάλη ευκαιρία για τον όφη, στο 76 να πετύχει και τέταρτο γκολ, αφού ο Νουαφόρ άφησε πίσω τον Γκούμα, βρήκε ολόκληρο το γήπεδο άδειο μπροστά του. Γύρισε στον Σίμιτς, αυτός έπιασε την κεφαλιά. Ο Γκαλίνοβιτς έδιωξε και στη συνέχεια η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και πάνω στον Γκαλίνοβιτς για να φύγει κόρνερ. Νουαφόρ. Πόποβιτς. Καλή κίνηση και το σουτ. Φανταστικό γκολ. Ένα γκολ όνειρο στο 77. 4-1 για τον Όφη. Ο Πόποβιτς με μια επιτόπια ενέργεια άφησε πίσω του δύο αντιπάλους, σημάδεψε τη νέα του Γκαλίνοβιτς και με ένα μακρινό σουτ πέτυχε το τέταρτο γκολ του Όφη στη βραδιά. Εδώ ο σκόρερ θα πάρει και κίτρινη κάρτα για τον πανηγυρισμό του, αυτό είναι το λιγότερο όμως. Ο Στράφκο Πόποβιτς το 77 πετυχαίνει ένα από τα πιο όμορφα αγκόλ στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε εδώ με ένα κεραυνό μακριά την περιοχή. Έπεσε ο Γκαλίνοβιτς, δεν είχε καμία τύχη όμως. Η μπάλα στο βάθος της εστίας του. Ένα πολύ όμορφο γκόλ. Το τέταρτο παραλαμβάνονται για τον Όφη. 13 λεπτά πριν από το τέλος. Τον offside. Φάση δεν υπάρχει ο Φεστίγκα. Ξαναδούμε λίγο τη φάση του γκολ του Όφη, του τέταρτου δηλαδή. Εδώ πίσω ο Μόρις και ο Γκονζάλες, πήγε ο Γκούμας. Φανταστικό γκολ, είναι σε γωνία που πέφτει, μένω καλύτερο έτσι, αλλά δεν μπορώ να προλάβουμε τίποτα την μπάλα. Στη γωνία της γωνίας θα μου επιτρέψω να πω, παρότι είναι εδώ χειμωσόρος. Και βέβαια με το δίκαιο του άνθρωπος πανηγυρίζει αυτό το